Τώρα προς το παρόν θα δούμε τον κύριο Νίκο Παπά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό. Καλησπέρα κύριε Παπά. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο κύριος Κερίδης και θα είναι μαζί μας και ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο πρόσωπος τύπου του Κινήματος Αλλαγής. Λοιπόν, κύριε Παπά, μια που σας έχουμε μόνο εδώ, θα πάμε σε όλα τα της πανδημίας και αυτά είναι τα θέματα της καθημερινότητας που απασχολούν τον κόσμο και έχει και πολλές απορίες όπως έχουμε και εμείς και έχετε και εσείς φαντάζομαι. Θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο για την υπόθεση του κυρίου Δρίτσα και τη δήλωση για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μετά από 24 ώρες πρέπει να πω, να σημειώσω, έβγαλε μια δήλωση αποδοκιμασίας, ξεκάθαρη νομίζω, αλλά πέρασαν 24 ώρες γι' αυτό. Και για την ουσία αυτών που διατυπώθηκαν χθες, γιατί εγώ επειδή τον ξέρω τον κύριο Δρίτσα, όχι καλά όσο εσείς, αλλά είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός, ο οποίος είπε πράγματα που εγώ δεν μπορώ να πιστεύω ότι του ξέφυγαν. Προφανώς έκανε λάθος, έτσι, αλλά δεν του ξέφυγαν. Για να ακούσουμε τη δική σας άποψη, εκτίμηση. Νομίζω ότι παρέλκει να διατυπώσω και εγώ ξεχωριστή άποψη, καθώς έχει βγει η ανακοίνωση του γραφείου τύπου, η οποία είναι νομίζω πλήρης και μας καλύπτει. Ναι. Το ότι βγήκε 24 ώρες μετά για μένα, σήμερα το πρωί που την είδα, λέω γιατί καθυστέρησαν 24 ώρες να αποδοκιμάσουν το αυτονόητο όμως. Κύριε Ξενάκη, δεν άλλαξε η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ σε 24 ώρες για την τρομοκρατία. Όχι, η τρομοκρατία έχει πληγώσει, ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Δεν ξέρω τι υπονοείται. Τι υπονοείται? Υπονοείται ότι είχαμε κάποια μηχανία. Δεν υπονοώ τίποτα. Ναι, υπονοώ ότι η καθυστέρηση για μένα δείχνει τίποτα, μια μηχανία. Αυτό. Καλά το είπατε. Όχι, όχι. Καμία μηχανία δεν είχαμε. Βγήκε και ο Θοδωρής ο Δρίτσας από το πρωί στα κανάλια, έκανε διευκρινήσεις. Βγήκε και η ανακοίνωση του κόμματος και πέραν τούτου δεν. Να ρωτήσω κάτι για τη χθεσινή εκδήλωση, κύριε Παπά. Συζητήθηκε αρκετά η συμμετοχή του κυρίου Μόσιαλου, ο οποίος πέρσι τον Απρίλιο του 2020 είχε οριστεί από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ως εκπρόσωπος της Ελλάδος στους διεθνούς οργανισμούς για τον κορονοϊό. Και τον είδαμε χτες να συμμετέχει σε μια εκδήλωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα μου πείτε, δεν σημαίνει ένταξη αυτό απαραίτητα, αλλά είναι μια προσέγγιση, είναι στη λογική της διεύρυνσης, αυξάνεται τους συνομιλητές σας στον χώρο της υγείας? Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα της υγείας είναι τέτοια, όπου πρέπει όλοι να κάνουμε τις υπερβάσεις. Και οι πολιτικές στις οποίες θα καταλήξουμε όλοι μαζί ότι πρέπει να εφαρμοστούν, είναι πολιτικές οι οποίες πρέπει να συναντούν μεγάλες συνενέσεις. Yeah. Ευτυχώς οι ακραίες φωνές σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας έχουν εισηγήσει ενώπιον της πανδημίας και γίνεται κτήμα όλου του προοδευτικού κόσμου και θα σας έλεγα και λογικών ανθρώπων που υπηρετούν την κεντροδεξιά παράταξη ακόμα, ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι αυτό που μπορεί να μας θωρακίσει ως κοινωνία. Οι όροι για να μπορέσει αυτό να πραγματοποιηθεί νομίζω περιγράφονται με ακρίβεια στο πρόγραμμα. Τώρα λοιπόν, μια που μιλάτε γι' αυτό. Αύξηση των δαπανών. Ναι. Ναι. Μια που μιλάτε γι' αυτό λοιπόν. Μια στιγμή κύριε Ξενάκη. Ναι, πέστε το για να πάμε στο επίκαιρο. Λέω, το και αύξηση των δαπανών για να πάμε σε κάτι αυτονόητο που είναι ο μέσος όρος των δαπανών για την υγεία ως προς το ΑΕΠ σε αντιστοιχεία με τις άλλες χώρες της ΕΕ. 15.000 προσλήψεις. Και βεβαίως γενναία αύξηση στις αμοιβές των ιατρών για να μπορούν να κάθονται εδώ οι άνθρωποι, να επιλέγουν να κάθονται στη χώρα μας και να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Πάμε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα. Να μας πείτε την άποψή σας. Και τι που είναι, φαντάζομαι, και η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, η άποψή σας. Ναι. Ναι. Βιώνουμε την αποτυχία της πολιτικής Μητσοτάκης σε σχέση με το lockdown. Διότι η κοινωνία και οι πολιτικές δυνάμεις δώσαμε συνένεση, θα σας έλεγα, από την πρώτη στιγμή του ξεσπάσματος του φαινομένου. Και αυτή η συνένεση δεν αξιοποιήθηκε όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, όλοι μπήκαμε και στην καμπάνια του «Μένουμε σπίτι», ενθαρρύναμε τον κόσμο να περιορίσει τις μετακινήσεις του, για να προετοιμαστεί η πολιτεία σε δύο επίπεδα τουλάχιστον. Δηλαδή, να ενισχύσει το σύστημα υγείας και βεβαίως να κάνει πάρα πολλά τεστ. Δεν το ενίσχυσε και θέλω το σύστημα να σας ρωτήσω, κύριε. Όχι, δεν το ενίσχυσε καθόλου. Εγώ να σας ρωτήσω, κύριε Ξενάκη. Σήμερα, συγγνώμη, για να κάνουμε συζήτηση, θα είναι ο κύριος Κερίδης σε λίγο προφανώς να κάνει τον αντίλογο, αλλά μια που δεν είναι εδώ, να πω αυτά που άκουσα σήμερα. Ο κύριος Κικίλιας, για παράδειγμα, είπε σήμερα είχαμε 170 μονάδες συντατικής θεραπείας ΜΕΘ τον Νοέμβριο, τώρα θα έχουμε 350. Περίπου τώρα σας λέω τα νούμερα χοντρικά. Πότε θα τις έχουμε αυτές? Ήδη έχουμε στην Αθήνα 270-280. Όχι, πότε θα τις έχουμε αυτές? Διότι εγώ ακούω τα νούμερα και δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται, ενώ αυξάνονται στα λόγια οι μονάδες εντατικής θεραπείας, να βρισκόμαστε ξαφνικά στην Αττική στο 90% της δυναμικότητας. Και θέλω να σας ρωτήσω, εάν σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε σε διαφορετική κατάσταση από αυτή που ήμασταν τον Νοέμβριο.
Ναι. Σύμφωνα, δεν είμαστε. Σύμφωνα με τον κύριο Κικίλια είμαστε, αλλά εγώ δεν είμαι σε θέση να το πιστοποιήσω αυτό. Ο κύριος Κικίλιας δυστυχώς ψεύδεται και το λέω ευθέως και λέει ότι έχουμε 1.200 κρεβάτια εντατικής, τα οποία δεν είναι έτοιμα να εξυπηρετήσουν προφανώς, διότι αλλιώς δεν θα ήταν η Αττική στα κόκκινα και πέρα από τα κόκκινα. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί έχουμε μισό λεπτό να τους βάλουμε στη συζήτηση. Θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, νομίζω ότι μπορούμε να τον δούμε, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγο. Και θα έχουμε και τον κύριο Παύλο Χριστή, τον εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος Αλλαγής. Θα τους δούμε σε πολύ λίγο και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε και για το θέμα της πανδημίας. Γιώργο, τι ήθελες να πεις, γιατί τα νούμερα αυτά τα οποία ανέφερα. Ναι, ότι λέω ότι είναι και η αύξηση των κρουσμάτων που πληρώνει τις θέσεις των μονάδων εντατικής θεραπείας, έτσι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ακούω και εγώ μια κριτική από τον κόσμο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά κυρίως για την Ελλάδα, ότι αν τελειώσει η πανδημία, τι θα μείνει πίσω. Πάμε λοιπόν στο κόσμο. Ένα κοινωνικό νοσοκομείο, έχει γίνει μια μεγάλη. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Κερίδη, καλησπέρα κύριε Χριστίδη και σε εσάς. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω κύριε Κερίδη αν ακούσατε καθόλου τον κύριο Παπά όση ώρα περιμένατε για να βγούμε στον αέρα. Πάντως εγώ κράτησα έτσι 2-3 σημειώσεις που αφορούν την επικαιρότητα, την καυτή του κορονοϊού. Θα πάμε μετά στα υπόλοιπα. Βιώνουμε την απόλυτη αποτυχία με την ιστορία της πανδημίας της κυβέρνησης. Ψεύδεται ο κύριος Κικίλιας ότι υπάρχει βελτίωση στους αριθμούς των κλινών εντατικής θεραπείας και αυτό το αποδεικνύουν οι αριθμοί. Λοιπόν, για να ακούσουμε τη δική σας άποψη. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή ακολουθεί μια γραμμή καταστροφολογίας, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και νομίζω εμένει σε αυτό και ο κύριος Παπάς δεν τον άκουσα, αλλά φαντάζομαι περί αυτού πρόκειται. Δεν με διόρθωσε, αυτό είπε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ως προς τον αριθμό των ΜΕΘ είναι γνωστό. Παραλάβαμε λίγο παραπάνω από 500, τις έχουμε φτάσει λίγο παραπάνω από 1.300, έχουμε έναν υπερδιπλασιασμό μέσα στους 18 μήνες διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά είναι νούμερα τα οποία δεν τα αμφισβητεί κανείς και σίγουρα δεν τα αμφισβητεί η Επιστημονική Επιτροπή, η αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή. Άλλωστε γι' αυτό η χώρα μας δεν είχε φαινόμενα Πορτογαλίας πρόσφατα, Μπέργαμο παλαιότερα, Ελβετίας αν θέλετε το φθινόπωρο και ούτω καθεξής. Υπό αυτή την έννοια η κατάσταση στην Ελλάδα σε όλη την κρίση παρέμενε ελεγχόμενη. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τα νούμερα αρχίζουν και ξανανεβαίνουν. Έχουμε ένα τρίτο κύμα επιθετικό. Θα μιλήσουμε γι' αυτό αν θέλετε στη συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι η καταστροφολογία και ο μηδενισμός δεν βοηθά. Μάλιστα. Κύριε Παπά, ακούσατε. Να πάμε στον κύριο Χριστίδη, να ακούσουμε τον κύριο Χριστίδη και να ανοίξουμε την κουβέντα. Κύριε Ξενάκη, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιο άλλο σχόλιο από αυτό το οποίο νομίζω ότι κάνουν όλοι οι πολίτες παρακολουθώντας μια κυβέρνηση να μας βάζει στο τρίτο lockdown χωρίς να έχουμε βγει από το δεύτερο και στη συνέχεια να έχουμε έξυπνα μέτρα lockdown, λες και ήταν κάτι διαφορετικά τα προηγούμενα μέτρα τα οποία είχαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, εάν κάποιος δει την καμπύλη των κρουσμάτων και της διαχείρισης της πανδημίας έτσι όπως εξελίσσεται από το Σεπτέμβρη μήνα μέχρι και σήμερα, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χειρότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διαχείριση. Και το λέω αυτό διότι προφανώς όλοι ήμασταν αρρωγοί κατά την πρώτη φάση, η οποία ήταν και απολύτως πετυχημένη. Αυτό όμως το οποίο συμβαίνει τους τελευταίους μήνες είναι ο ορισμός της αποτυχίας, διότι εκτός από τα κρούσματα τα οποία μιλάνε από μόνα τους, εκτός από τα συνεχόμενα lockdown τα οποία επίσης μιλάνε από μόνα τους, μια σειρά από τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποίησαν βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν καταρριφθεί. Θυμίζω ότι υποστήριζαν ότι δεν κολλάει στα σχολεία. Αποδείχτηκε ότι κολλάει στα σχολεία. Θυμίζω ότι έλεγαν ότι δεν κολλάει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη συνέχεια παρήγγειλαν 300 λεωφορεία τα οποία ακόμα περιμένουμε να έρθουν και δεν θα έρθουν. Θυμίζω ότι για τους χώρους εργασίας, τους κλειστούς χώρους εργασίας, δεν έχουν ληφθεί απαραίτητα μέτρα. Λοιπόν, άρα η κυβέρνηση παριστάνει ότι παίρνει μέτρα και οι πολίτες δυστυχώς παλεύουν να τα υπηρετήσουν. Λοιπόν, επειδή κύριε Κερί δεν άκουσε τον κύριο Παπά, ο κύριος Παπάς πριν από λίγο, νομίζω του δώσω το λόγο απευθείας, έθετε ερωτήματα τα οποία απαντούσαμε με βάση αυτά που ακούμε από τον κύριο Κικίλια και την κυβέρνηση γενικώς, αλλά είναι ευκαιρία μια που είστε και εσείς απέναντι. Κύριε Παπά, εδώ είναι, λέει ότι ψεύδεστε. Ο κύριος Κερίδης. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή ψεύδεται έτσι και εσείς μαζί του. Δεν γίνεται να ψεύδουμε. Δεν γίνεται διότι μας λέει η ίδια η κυβέρνηση ότι είναι στο κόκκινο η Αττική.
Η Αττική δεν θα έπρεπε να είναι στο κόκκινο, αν ισχύει να τα νούμερα που μας έβγαλε ο κύριος Κουκίλιας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ υποκρισία. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πληγώνει την κοινωνία μας και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους προπαγάνδας. Ακούμε βέβαια και τα μέτρα τα καινούργια, το ένα να διαδέχεται το άλλο, τα οποία είναι πολλές φορές ασυνάρτητα και παραβιάζουν και την κοινή λογική, όπως καταλαβαίνετε, διότι μάλλον δεν κολλάει στα 2 χιλιόμετρα, κολλάει στα 2,5 απόσταση από το σπίτι μας, ενώ οι βασικές αστείες υπερμετάδοσης του ιού είναι η μεγάλη μαζική χώρη εργασίας και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και για να βελτιωθεί εκεί η κατάσταση έχουμε μηδένει στο πηλίκο. Ναι. Κύριε Κυρίδη, ακούσατε τον κύριο Παπά, τι είπε, έτσι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Πολλά μπορεί να πει κανείς και στον κύριο Παπά και στον κύριο Χριστίδη. Ολόκληρη η Ευρώπη είναι στο κόκκινο και στο κατακόκκινο. Η Ελλάδα ακόμα και τώρα είναι καλύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Το λένε όλες τις στατιστικές, το αναγνωρίζουν οι πάντες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς παραλάβαμε την απόλυτη τραγωδία. Δεν θέλω να μιλήσω για οικογενειακές ευθύνες στον κύριο Παπά. Θα μου επιτρέψετε να είμαι όσο το δυνατόν πιο ευθύ γίνεται εδώ. Αλλά το χάος. Και βεβαίως στα λεωφορεία της Αθήνας. Επιτρέψτε μου, κύριε Παπά, γιατί έχω μια δυσκολία με το τηλέφωνο. Λατήσατε το δημόσιο χρήμα στη Θεσσαλονίκη για χρόνια, για δεκαετίες. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, σε μένα τώρα μιλάτε, γιατί είμαι από τη Θεσσαλονίκη και ξέρω πάρα πολύ καλά την κατάσταση και υποφέρουν όλοι μου οι συγγενείς από τις συγκοινωνίες που αφήσατε. Αυτά τα ξέρουν οι πάντες. Κύριε Παπά, αν θέλετε, επιτρέψτε μου. Έχω το λόγο. Τον έχετε. Συνεχίστε. Λοιπόν, μέσα σε 18 μήνες είναι γνωστό αυτό, αυξήθηκε ο στόλος και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα κατά 60%. Μιλάμε για έναν άθλο και έχουμε παραγγείλει νέα λεωφορεία και ηλεκτροκίνητα. Για πρώτη φορά επενδύουμε στις αστικές κοινωνίες τα τελευταία 10 χρόνια και βγαίνουμε από τον κύκλο της απόλυτης αποεπένδυσης, της κατάρρευσης των αστικών συγκοινωνιών. Είναι οι ντροπές του ΣΥΡΙΖΑ πολλές στην πενταετία. Νομίζω ειδικά στις αστικές συγκοινωνίες. Δεν θα έπρεπε να μιλά. Δεν θα έπρεπε καθόλου να μιλά το τι έγινε στην Αθήνα και τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Μειώνουμε το εισιτήριο, αυξάνουμε τα λεωφορεία, αυξάνουμε τη συχνότητα των δρομολογίων στο μετρό παντού. Κάνουμε προσλήψεις που δεν είχαν γίνει εδώ και 12 χρόνια. Είναι γνωστά όλα αυτά. Έχουν απαντηθεί κατ' επανάληψη στη Βουλή. Έρχεται ο κύριος Παπάς και παίρνει τις απαντήσεις του από τον κύριο Καραμαλή. Αυτά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κανείς δεν είπε ότι δεν κολλάνε στα σχολεία ή δεν κολλάνε στα λεωφορεία ή δεν κολλάμε παντού, αν δεν τηρούμε τα μέτρα. Είπαμε εμείς, κύριε Χριστίδη, για να μην λέμε τέτοιες υπερβολές, δεν θα πω ψέματα, ας μείνω στο υπερβολές, ότι δεν κολλάνε τόσο πολύ. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Το ξέραμε ότι το Φεβρουάριο-Μάρτιο θα έχουμε την κορύφωση. Έχει να κάνει με την κούραση του κόσμου. Ξέραμε ότι από ένα σημείο και μετά η τήρηση των μέτρων θα αρχίσει να χαλαρώνει επειδή έχουμε πλέον κλείσει ένα χρόνο. Και έχουμε κάτι το οποίο ξεχνάτε να πείτε και οι δύο, καθότι οι επιστήμονες, φαντάζομαι, να παραδέχεστε ότι έχουμε μεταλλάξεις του κορονοϊού που τον κάνουν 30 και 40% σύμφωνα με τους ειδικούς πιο μεταδοτικό. Και άρα τα μέτρα. Θέλω το λόγο για ένα λεπτό. Ναι, μισό λεπτό. Κύριε, μισό λεπτό. Κύριε Χριστίδη, και φυσικά παρακαλώ. Δεν αναφερθήκατε στους επειδή απόψε και έχουμε τα νέα μέτρα. Από αύριο αλλάζει πάλι. Ακούστε, αλλάζει πάλι η καθημερινότητα των πολιτών. Προσέξτε. Το 6 θα είναι μόνο με τα πόδια και δεν έτσι θα μπορεί να. Έτσι γίνεται σε όλη την ναι, Ευρώπη. Ακούστε μου όμως. Ακούστε να ολοκληρώσω και θα το απαντήσω. Ναι, θα σας ακούσω, αλλά σας λέω ότι δεν ναι, ωραία, να με ακούσετε όμως για να μην με διακόπτε. Παρακαλώ για να σας θέσω ένα ερώτημα. Σας αν με επιτρέπετε δηλαδή. Πριν... Δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί ο κόσμος από το Δήμο σε Δήμο. Πριν λίγες μέρες ρωτήθηκε αυτό ο κ. Χαρδαλιάς στις 10 Φεβρουαρίου και είπε όχι, δεν το κάνουμε αυτό γιατί είναι ταξικό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι μη προνομιούχες, σε μη προνομιούχες περιοχές οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε άλση ή σε ελεύθερους χώρους για να περπατήσουν. Άλλο, είχε ερωτηθεί ο κ. Χαρδαλιάς, θα πάμε στις 6 το απόγευμα της Σαββατοκύριακα. Όχι, είχε πει, γιατί η μετροπολιτικότητα της Αττικής δεν επιτρέπει τις μετακινήσεις και θα γίνεται στρίμωγμα στο σούπερ μάρκετ. Πάμε στις 6 το απόγευμα, ακούω τον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη, σωστά βγαίνει και λέει, έγινε χαμός στο σούπερ μάρκετ, πρέπει να το ξαναδούμε. Έχει περάσει 1,5 μήνας. Περιμένουμε να σταματήσει αυτό το μαρτύριο των 6 το Σαββατοκυριακό. Όσοι έχουμε παιδιά, εφήβους για παράδειγμα, τώρα που είναι μέρα ακόμα στις 6, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι μετά από μια κουραστική εβδομάδα να τα κρατήσουμε στο σπίτι, και να, ενώ να βγουν μόνα τους, όχι να βγουν με παρέες. Έτσι. Και το 6 γίνεται 7. Βλέπετε εσείς κάποια οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους πολίτες στον τρόπο που ανακοινώνται τα μέτρα? Ειλικρινά τώρα.
Όλα είναι δύσκολα και τέτοια μέτρα παίρνονται παντού σε όλη την Ευρώπη και υπάρχει αυτό το ακορντεόν και υπάρχει η ίδια συζήτηση και βεβαίως ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Υπάρχει η Επιστημονική Επιτροπή που τα προτείνει και εμείς που τα εφαρμόζουμε ως κυβέρνηση. Αυτό που είναι ανεπίτευτο. Ναι, μισό λεπτό, γιατί χτες ακούσαμε ότι η κυβέρνηση θα προτείνει στην Επιτροπή. Αν θέλετε λίγο να μιλήσω. Επίσης είναι δύο οι επιτροπές και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι η μεγάλη επιτροπή των λοιμοξιολόγων και είναι οι μικροί οι οποίοι είναι διορισμένοι. Κρατική με έναν τρόπο. Αν θέλετε όμως να απαντάει ο μιλητής, έτσι δεν είναι? Απαντήστε. Λοιπόν, σας λέω ότι ακολουθούμε τις οδηγίες της Επιστημονικής Επιτροπής. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Δεν είχαμε ποτέ καμία παρέτηση από κανένα μέλος, όλοι εγνωσμένου κύρους. Και η συνεργασία εδώ και ένα χρόνο άψογη. Έχουμε την επιτυχία βεβαίως των εμβολιασμών. Έχουν φτάσει στο 1 εκατομμύριο. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο παίρνει τα εύσημα από τους πολίτες και θεωρείται πρότυπο για όλη την Ευρώπη. Και θα τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα, διότι υπάρχει το φως στην άκρη του τούνελ. Αυτό που είναι ανεπίτρεπτο είναι μια αντιπολίτευση η οποία αντί να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, και εδώ είμαι να τις ακούσω, να ακούσω τη συγκεκριμένη πρόταση του κυρίου Παπά. Ευχαρίστως. Τι κάνει? Όταν κλείνουμε λέει γιατί δεν ανοίγουμε και όταν ανοίγουμε γιατί δεν κλείνουμε. Έτσι δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Λοιπόν εγώ θέλω τώρα με όλη την άνεση του χρόνου και δεν θα ξαναμιλήσω να ακούσω τις προτάσεις του κυρίου Παπά τι πρέπει να γίνει συγκεκριμένα τώρα. Και να τις εξάγουμε αν είναι δυνατόν και στους Γερμανούς και στους Γάλλους που μας ακούν και στους Ιταλούς και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μπας και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακαλύψει την πυρίτιδα. Λοιπόν πάμε στο κύριο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη. Κοιτάξτε, έχει ενδιαφέρον ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να συγκρίνεται με τους υπόλοιπους όταν τα πράγματα είναι χειρότερα, αλλά όταν είναι καλά να πιστώνεται η ίδια μόνη της όλη την επιτυχία. Εγώ λοιπόν διαβάζω. Είμαστε χειρότερα από την Ευρώπη. Επιτρέψτε μου, κύριε Κέρυδη, επιτρέψτε μου. Εδώ πέρα είπατε ότι. Σας επιτρέπω απολύτως. Ουδέποτε είπε κανένας από τη Νέα Δημοκρατία. Ουδέποτε είπε κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν κολλάει στα σχολεία. Λοιπόν, δήλωση του κυρίου Στέλιου Πέτσα. Συνήθως ένα κρούσμα μπορεί να έρχεται απ' έξω σχολική αίθουσα ή να φεύγει μετά και να πηγαίνει στο περιβάλλον, αλλά όχι μεταξύ των μαθητών. Αυτή η αντίληψη κυριάρχησε στη Νέα Δημοκρατία και ήταν μια αντίληψη στην οποία όποιος είχε διαφορετική φωνή, όπως τώρα ακριβώς κάνει ο κύριος Κερίδης, λέει ότι ήταν λαϊκιστές. Δεν έχουν πρόταση. Εγώ λοιπόν λέω ότι και αυτό το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Κερίδης επαναλαμβάνει ότι ήρθαν τόσα λεωφορεία όσα λέει ή ότι έγιναν προσλήψεις δεν είναι αλήθεια. Είναι ψέμα. Και ότι έχουν γίνει προσλήψεις στα νοσοκομεία κατά τους αριθμούς οποίους λέει η Νέα Δημοκρατία επίσης είναι ψέμα. Και ότι έχουν ιδρυθεί νέες COVID μεθ είναι αυτές οι οποίες δωρήθηκαν από τη Βουλή και πολύ συγκεκριμένες δωρεές οι οποίες έγιναν και σχεδόν καμία από αυτές δεν αφορά πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Και το λέω αυτό, κύριε Ξενάκη, διότι εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την προσπάθεια της χώρας απέναντι στην πανδημία. Έχουμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Όταν λέγαμε ότι δεν μπορούν να λειτουργούν τα σχολεία με 22 μαθητές, η κυβέρνηση αποφάσισε να τους κάνει 25 τους μαθητές. Τι αποφάσισε τώρα πάλι η κυβέρνηση? Να τα ξανακλείσει τα σχολεία. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει η προστασία της πανδημίας. Άρα χρειάζεται κάποιες φορές να ακούει η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα έκαιρα και όχι επί τρεις μήνες να παίρνει διαρκώς μέτρα τα οποία αλλάζει βδομάδα τη βδομάδα με τις γνωστές συνέπειες. Τώρα, κύριε Χριστίδη, οι επιδημιολόγοι έδιναν τα στοιχεία για τα σχολεία. Οι επιδημιολόγοι τα αποφάζουν, δεν τα αποφάζει μόνο της κυβέρνηση. Και στα σχολεία πραγματικά τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά. Νοσούν πολύ χαμηλά τα παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει ένα άλλο πιο σημαντικό στοιχείο. Να το πούμε, να το ακούσουμε. Να είμαστε τα σχολεία, η Ελλάδα. Κύριε Χριστίδη, ακούστε το. Αν δεν το ξέρετε, να σας το πω. Αν θέλετε να πούμε ένα στοιχείο. Στην Ελλάδα τα σχολεία έχουν μείνει σε πολύ μεγάλο βαθμό κλειστά. Δεν μπορείτε να μας κατηγορείτε ότι τα έχουμε ανοιχτά. Τα σχολεία λειτουργούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η αλήθεια είναι πως στην Αττική... Επιτρέψτε, είστε άνθρωπος με μεγάλη αντίληψη. Στην Αττική έχουν δουλέψει πολύ λίγο πάντως. Σας παρακαλώ, μην αντιστρέφετε τα επιχειρήματα με τρόπο που εις προσβάλλει τη λογική των πολιτών. Μας είπατε ότι είχαμε τα σχολεία ανοιχτά, γιατί είπαμε ότι δεν κολλάνε.
Σας βγαίνατε και λέγατε ότι δεν κολλάει στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ότι κολλάει στο εφετείο. Δεν και θέλετε αυτό το να ακούσετε. Λοιπόν, τα έλεγε η κυρία Γκάγκα πριν από λίγες εβδομάδες. Το που κολλάει και που δεν κολλάει. Σας παρακαλώ, προσπάθησα να θέλετε ένα μέτρο εφαρμογής τη τηλεργασία ουσιαστικό. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν φεύγουμε εδώ, είμαστε. Θέλω όμως να πάω στον κύριο Παπά, επειδή σας έθεσε ένα ερώτημα ο κύριος Κερίδης. Ωραία είναι όλα αυτά που λέτε, μπάσε τόσο, διαφωνείτε προφανώς. Πρόταση συγκεκριμένη για το τώρα που είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή έχετε? Γιατί έχει ενδιαφέρον και ο κόσμος. Ναι. Προτείνουμε να επιτρέπονται μόνο τα γεύματα στον μπαλκόνι του κύριου Στεφανάδη και η βόλτα στην Πάρνη θα με μοτοκρός. Μη γελάτε όμως, διότι εδώ πέρα... Και αντίστοιχα γεύματα έχουν κάνει και οι υπουργοί σας, κύριε Παπά, τώρα. Εντάξει, καλά, δεν καλά, είναι τώρα καλά, αντιπολίτευση, είστε αρκετά καλύτερος από αυτό εσείς. Εδώ είστε αρκετά καλύτερος. Με συγχωρείτε, περισσεύει η υποκρισία. Το καταδικάσαμε πρώτοι αυτό εδώ, σε αυτήν την εκπομπή. Με συγχωρείτε, δεν σας κατηγόρησα. Δεν είναι όμως πολιτικό επιχείρημα αυτό. Δεν κάνατε τη δουλειά σας. Είναι πολιτικό επιχείρημα, βεβαίως, διότι η πολιτική ηγεσία πρέπει να δίνει παράδειγμα. Πώς να το κάνουμε? Δεν μπορεί με ελαφρότητα λοιπόν να αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα και όταν ο ιός εξαπλώνεται και έχουμε ένα σύστημα υγείας μετά από ένα χρόνο το οποίο φτάνει στα κόκκινα αμέσως να λέμε ότι φταίνει οι πολίτες. Να πω όμως κάτι, κύριε Παπά, συγγνώμη, δεν το λέει ο κύριος Κερίδης. Θα σας το πω εγώ. Εγώ προφανώς για τα δύο θέματα που αναφέρατε και από εδώ, εμείς κάναμε την κριτική μας και δημοσίως και είμαστε στην κρίση και του κόσμου γι' αυτό, αλίμονο. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά που λέει εσείς τόσο διάστημα στηρίζετε κινητοποιήσεις καθημερινές με χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι και σε αυτές κολλάει, έτσι. Κακά τα ψέματα. Και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας είχε πει μια φράση η οποία είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση για το ρίσκο που θα πάρουμε, που υπάρχει, το λογικό ρίσκο το οποίο αναλαμβάνει κάποιος όταν κάνει τέτοιες συγκεντρώσεις. Ναι. Τι θέλετε να σχολιάσω? Αυτό που μόλις είπα. Μα να σας πω λοιπόν, να σας κάνω το έξι σχόλιο. 1,5 εκατομμύριο Αθηναίοι κάθε μέρα μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει αδρανήσει, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Αυτά που είπε ο κύριος Κερίδης πιο πριν δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και πρέπει να του πω και του ιδίου και του κύριου Καραμαλή ότι απευθύνονται σε έναν κόσμο ο οποίος τα χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς και βιώνει την κατάσταση. Οπότε η προπαγάνδα έχει πάρα πολύ μικρά όρια σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Άρα λοιπόν το μείζον ζήτημα της συγκέντρωσης του πληθυσμού είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι μεγάλοι χώροι εργασίας. Δεν γίνονται μαζικά τεστ για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε στοχευμένα lockdown και το μόνο πράγμα που καταλαβαίνουν να κάνουν είναι να πέφτουν σε διαρκείς αντιφάσεις και βεβαίως να μην μπορούν στοιχειωδώς να προστατεύσουν τον πληθυσμό. Δυστυχώς η χώρα μας στο δεύτερο κύμα κορονοϊού, όπου δοκιμάζεται η ετοιμότητα των κυβερνήσεων και όχι η ανταπόκριση του πληθυσμού, όπως έγινε στο πρώτο κύμα, κάνει πρωταθλητισμό με αρνητικό τρόπο. Μάλιστα. Και το διαπιστώνουμε με οδύνη εμείς αυτό. Λοιπόν, μια τελεία, διάλειμμα σύντομο, σύντομο και θα γυρίσουμε, Νίκο, θα γυρίσουμε αμέσως. Να μην απαντήσουμε. Κύριε Κερίδη, θα απαντήσετε. Αμέσως, σε δύο λεπτά θα απαντήσει ο κύριος Κερίδης. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στις παρεμβάσεις και στο πολιτικό μας πάνελ, που νομίζω σε μια συζήτηση που αφορά τα θέματα της καθημερινότητας και που νομίζω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον. Και επειδή μείναμε στον κύριο Κερίδη, ο οποίος ακούστηκε η φωνή του, αλλά δεν τον είδαμε να λέει ότι πρέπει να απαντήσω, εδώ είστε, κύριε Κερίδη, για να απαντήσετε. Μου δώσατε και χρόνο να προετοιμαστώ. Θα ήταν πιο διασκεδαστικό να το κάνουμε έτσι πιο γρήγορα. Γιατί οι κανόνες τηλεόρασης. Ναι, για πέστε μας. Μπορεί έτσι, σωστά. Μπορεί κανείς να απαντήσει πάρα πολύ εύκολα στις αιτιάσεις που ακούστηκαν. Και αναφέρομαι πρώτον. Στα τεστ γίνονται περίπου 50.000 την ημέρα. Είναι ένα υψηλό ποσοστό ακριβώς στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η χώρα μας δεν είναι χαμηλότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεύτερον, στα μέσα μαζικής μεταφοράς σας είπα το τι κάναμε. Όπως και στο ΕΣΥ, συν 1 δισεκατομμύριο ξοδέψαμε το 2020, της ΜΕΘ, το προσωπικό που προσλάβαμε και ούτω καθεξής. Όμως μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχουν στην επαρχία όπου υπάρχει το πρόβλημα. Υπάρχει και εκεί το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η Αθήνα το πρόβλημα, όπως θέλουν να το παρουσιάσουν. Από εκεί και πέρα τα στοιχεία είναι πραγματικά εκοφαντικά. Είναι για τον καθένα καλόπιστο, μπορεί να τα δει. 700 νεκρούς ανά εκατομμύριο έχει η χώρα μας. Τελευταία στην Ευρώπη σε αριθμό θνησιμότητας. Η επόμενη χώρα 1.200 νεκρούς ανά εκατομμύριο. Τα έχουμε πάει πολύ καλύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη και στο δεύτερο και τώρα στο τρίτο κύμα. Παρόλο που έχουμε έναν από τους πιο γυρασμένους πληθυσμούς στην Ευρώπη και θα περίμενε
κανείς εδώ, η θνησιμότητα να είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Ακούστηκαν για τα σχολεία. Πραγματικά είναι απολύτως ακατανόητη η αιτίαση για τα σχολεία, διότι τα σχολεία, ξέρετε, στη χώρα μας είναι κλειστά. Δεν είναι ότι είναι ανοιχτά και γίνεται μια υπερμετάδοση του ιού εκεί ή η Ελλάδα. Ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική και στα σχολεία. Και το πρόβλημά μας είναι και η αγωνία μας να ανοίξουν τα σχολεία, διότι και εγώ, πατέρας δύο μικρών παιδιών, ξέρω πάρα πολύ καλά το τεράστιο κόστος που έχει για τα παιδιά το κλείσιμο των σχολείων. Τα γυμνάσια και τα λύκεια έχουν παραμείνει κλειστά ήδη πόσους μήνες και από πέρσι, και βεβαίως και τα δημοτικά. Άρα μας εγκαλεί ο κύριος Χριστίδης για κάτι το οποίο φυσικά και δεν ισχύει. Από εκεί πέρα, οι εμβολιασμοί. Ένα εκατομμύριο. Ναι, ένα εκατομμύριο. Η χώρα μας στις τρεις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής. Τώρα διαβάζω, πριν από λίγο δημοσιεύτηκε επιστολή του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου, του κ. Φωσιρόπουλου, ο οποίος παραδέχεται ότι έκανε, λέει, νεότατος είναι ο άνθρωπος, δεν πρέπει να είναι πάνω από 55 ετών. Έκανε, λέει, το εμβόλιο στις 16 Φεβρουαρίου, τη γνωστή ημέρα που είχε πάρα πολύ κρύο και εμβολιάστηκαν πάρα πολλοί γαλάζιοι αυτοδιοικητικοί. Φαίνεται ότι είναι ένα δώρο στον εαυτό σας για τα πόσο καλά τα πάτε. Με χιούμορ το λέω, γιατί ξέρω τι έχετε. Κύριε Καραμέρο, ναι, σας είπα ότι έγινε. Εσείς το πάτε αλλού. Εγώ σας είπα για το 1 εκατομμύριο. Τώρα βγήκε, να μην το πω. Σας απαντώ ευθέως. Εάν έχει υπάρξει. Αν έχει υπάρξει παράκαμψη της ουράς και του συστήματος, θα υπάρξει ο καταλογισμός ευθυνών και ήδη στα 3, 4, 5, 10 κρούσματα που είχαμε στο 1 εκατομμύριο, στο 1 εκατομμύριο, τα 10 κρούσματα, νομίζω έχουν ελεγχθεί και έχει υπάρξει ο καταλογισμός. Για να μην δημιουργούμε τις λάθος εντυπώσεις. Αυτό που πρέπει εσείς να πείτε, αν είμαστε καλόπιστοι και στοιχειοδός αντικειμενικοί, είναι αυτό που λέει ο καθένας ο οποίος έχει περάσει από τη διαδικασία εμβολιασμού, ότι πρόκειται για μια πρότυπη διαδικασία που επανακαθορίζει τις σχέσεις κράτους-πολίτη με εμπιστοσύνη και εκτίμηση και σεβασμό προς τον πολίτη. Δεν είπε κανείς κάτι για τη διαδικασία, κύριε Κερίδη. Επείτε το όμως, να το ακούσω από το στόμα σας. Το ότι ο ένας περιφερειάρχης, ένας δήμαρχος, δύο αντιδήμαρχοι, ένας πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου και όλοι είναι από μια συγκεκριμένη πλευρά. Εγώ προσωπικά εμβολιάζονται. Θα περίμενα με μια δεσμευσία που ξέρω ότι. Να πω μισό λεπτό, γιατί βλέπω την απάντηση στην εφημερίδα Αυγή του Δημάρχου Παλαιοφαλήρου. Να το πούμε ολόκληρο, ναι. Γιατί έτσι όπως το είπες, ακούστηκε. Εντάξει, να μην αμακρηγορήσω. Να πω, ναι, αλλά επειδή ακούστηκε το όνομά του δημοσίου. Να το διαβάσεις. Να πούμε και τι λέει ο ίδιος. Όπως έχουν πει και οι άλλοι, λέει ότι το απόγευμα τη 16 Φεβρουαρίου, θα διαβάσω όλη την επιστολή. Ειδοποιήθηκε, λέει, καθώς υπήρχε κίνδυνο να μείνει αδιάθετη μεγάλη ποσότητα εμβολίων που είχε ημερομηνία λήξη την 9.30 το πρωί της επόμενης μέρας και ότι υπήρξε παρόμοια επικοινωνία και με το Δήμο Καλλιθέας και με στελέχη άλλων όμορων δήμων, ειδοποιήθηκαν να προσέλθουν και προσήλθουν 86 εμβολιαζόμενοι. Ναι, δεν είναι πήγαν μόνο 86, ναι, πήγαν και άλλοι, λέει. Δεν το θέλει κανείς το εμβόλιο και το έκανε ο Δήμα. Όχι, να πάνε στην αρχή, γιατί θα χάλαγαν τα εμβόλια. Αυτό λέει ο ίδιος. Κύριε Ξενάκη, το πράγμα είναι ακόμα χειρότερο, να σας το πω. Πέστε μας. Λοιπόν, εξαιτίας αυτού του λαϊκισμού. Κανένα λαϊκισμό, κύριε Κερίδη, να υπάρχουν άρρωστοι άνθρωποι που περιμένουν να εμβολιαστούν και μπορεί να έχουμε και στο περιβάλλον μας. Γι' αυτό να είστε πολύ προσεκτικοί, όχι εγώ μόνο. Πολλοί κόσμοι. Και να ακούει ο κάθε τριαντάρης και σαραντάρης, επειδή έχει μπάρμπα στην κορώνη, δήμαρχο, περιφερειάρχη, να πηγαίνει να κάνει μέσα στα χιόνια στα κρυφά το εμβόλιο. Και λέτε τώρα ότι είναι λαϊκισμός αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, για να το ακούσουμε. Είναι ο απόλυτος λαϊκισμός. Είναι ο απόλυτος λαϊκισμός, τώρα λέτε. Το αφήνω στην κρίση των πολιτών που μας ακούνε. Μάλιστα, λοιπόν. Ακριβώς. Αφήστε το λοιπόν και αφήστε μου και εγώ να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ναι, πέστε, σας διακόπτω. Γιατί έχω υπάρξει πάρα πολύ ευγενής. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εάν υπάρχουν 300 εμβόλια τα οποία είναι να πεταχθούν, διότι για τον ΑΒΓ λόγο δεν μπορούν να γίνουν, η χώρα μας έχει το χαμηλότερο ποσοστό πετάγματος εμβολίων στην Ευρώπη. Το 99% των ραντεβού γίνεται ακριβώς γιατί το σύστημα δουλεύει πάρα πολύ καλά, ενώ σε άλλες χώρες έχουμε μέχρι και 10 και 15% απώλεια στα εμβόλια, τα οποία χαλάνε. Και ερωτώ ευθέως και τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία βουλή η οποία λειτουργεί με περιορισμούς και όπου οι βουλευτές πηγαίνουν λίγοι-λίγοι και δεν μπορούν να πάνε ολόκληροι.
Είμαστε υπέρ ή ενάντια οι 300 βουλευτές από περισσευούμενα εμβόλια τα οποία μπορεί να πεταχθούν να εμβολιαστούν προκειμένου να λειτουργήσει πλήρως και χωρίς κανένα εμπόδιο η δημοκρατία. Okay, διότι αν έχουμε ένα πολιτικό σύστημα... Αυτό που λέτε, επιτρέψτε μου... Λυπάμαι που το λέω, δεν είναι ηθικό, δεν είστε παιδιά ενός ανώτερου Θεού. Καλύτερα 400 εμβόλια, αυτό να πάρει από τον να πεθάνουν αύριο. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Κύριε Κερίδη, αφήστε να ολοκληρώσω τη σκέψη του. Κύριε Κερίδη, πέστε μας. Πάνω απ' όλα η ευάλωτη. Κύριε Παπά, θα μιλήσετε αμέσως μετά, θα μιλήσετε. Πάνω απ' όλα η ευάλωτη. Και η ευάλωτη θα σας έλεγα όλων των ηλικιών. Οι νέοι ευάλωτοι, οι οποίοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους και δεν μπορούν να ζήσουν. Όμως, εάν έχεις την επιλογή να τα πετάξεις τα εμβόλια, διότι αυτό γίνεται, και, υπάρχει. Και υποτίθεται υπήρχε σχέδιο, αναπλήρωση, αν δεν μα σας είπα, έχουμε το καλύτερο σχέδιο και την καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη. Μάλιστα. Στην Ευρώπη έχουμε την καλύτερη επίδοση, έχουμε πάρει τα εύσημα. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης το ποσοστό απώλειας δεν είναι κάτω από το 1% όπως στην Ελλάδα. Τα έχουμε καταφέρει περίφημα. Η Βουλή όμως, προσέξτε λίγο τώρα εδώ το λαϊκισμό. Το λαϊκισμό. Εγώ δεν το κάνω για προσωπικό και ίδιον όφελος. Εγώ το κάνω γιατί θέλω η αντιπολίτευση να είναι στη Βουλή και να λέει την άποψή της στεναρά και στο 100%. Πολύ ωραία. Είπα την άποψή σας, κύριε Κερίδη. Συγγνώμη, για να... κύριε Παπά. Και θέλω την άποψη του κυρίου Παπά. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα η αντιπολίτευση έρχεται και λέει να λειτουργεί η Βουλή με περιορισμούς μέχρι το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, κύριε Παπά, επειδή ξέρετε τι λέω. Έχει μιλήσει ο κύριος Κερίδης, γιατί η αλήθεια είναι πως έχει δεχθεί πειρά από όλους σήμερα απόψε και από εδώ δέχεται πειρά. Λογικό είναι. Πρέπει να έχει περισσότερο χρόνο. Λογικό είναι, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Έχετε βρεθεί στη θέση του τα προηγούμενα χρόνια και το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, κύριε Κώστα, σας ακούμε. Ναι. Προσέξτε, είναι απολύτως λογικό να θεωρεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ευάλωτους ο κύριος Κερίδης και είναι πολιτικά ευάλωτοι, διότι η κυβέρνηση. Αυτό καταλάβατε, κύριε Παπά. Στην οικονομία. Ναι. Αυτό καταλάβαμε όλοι. Μην ανησυχείτε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταλάβαμε. Είστε πολιτικά ευάλωτοι, διότι τα έχετε κάνει θάλασσα και στην οικονομία και στην πανδημία και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Συνεπώς, αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια αλλαγή πορείας, αλλαγή στρατηγικής. Δεν μπορούμε να πάμε με τα μυαλά των δεξιών και των νεοφιλελεύθερων, οι οποίοι θεωρούν ότι οι δυνάμεις της αγοράς μπορούν να λύσουν τα μείζωνα κοινωνικά προβλήματα. Πείτε μας συγκεκριμένα, λοιπόν. Και σε αυτή. Μα συγκεκριμένα, είπαμε χθες, μπορεί να μην σας αρέσανε. Δεν δώσαμε σας 27 δισεκατομμύρια στην αγορά. Πόση μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση, δώσατε, κύριε Παπά. Δεν δώσατε τόσα. Σε αυτά προσθέτετε και τους αναβαλλόμενους φόρους και τις επιστρεπτές προκαταβολές, οι οποίες πρέπει να επιστρέψουν. Ωραία. Είπατε και τερατώδη ψέματα. Συνολικά πριν, όμως. Όχι, μη με διακόπτετε. Λέω, είπατε και τερατώδη ψέματα πριν και πρέπει να τα ακούσει ο κόσμος, διότι στα τεστ ανά εκατομμύριο είμαστε στη θέση 30 στην Ευρώπη, κύριε Κερίδη. Να τη χαίρεστε αυτή την κατάταξη για τη χώρα μας, λοιπόν, που έχετε και μάλιστα το πολιτικό θάρρος, με εκπλήσει ειλικρινά, να βγαίνετε σε τηλεοπτικό δίκτυο και να λέτε ότι πάμε πολύ καλά στα τεστ και ότι πήγαμε και καλά στο δεύτερο κύμα. Που κάνει πρωταθλητισμό οδυνηρό και μακάβριο η χώρα μας με τα θύματα, ανά εκατομμύριο. Σας έδωσα τα στοιχεία, λοιπόν, κύριε Παπά, 700 ανά εκατομμύριο συνολικά, λοιπόν, τα αμφισβητείτε. Χαμηλώστε λοιπόν λίγο την έπαρση, διότι αυτό δεν κάνει καλό σε κανέναν. Πάντως, εσείς Παπά, διακριθήκατε για έπαρση, κύριε Παπά. Στον κόσμο, εσείς κάνατε καριέρα με έπαρση και για ευαλωτότητα αλλού να τα πείτε. Εντάξει. Το ποιος είναι πολιτικά ευάλωτος, ενδεχομένως και ποινικά αν θέλετε, θα τα δούμε όλα κάποια στιγμή, είναι άλλη συζήτηση. Μην μιλάτε σε μένα για ευάλωτο. Ουδής μπορεί να περισωθεί από το χαρακτήρα του, είναι προφανές αυτό. Κύριε Παπά, μια κουβέντα... Ουδής μπορεί να περισωθεί από το χαρακτήρα του. Μια κουβέντα πριν πάμε στο διόδο. Ο κύριος Κερίδης, λοιπόν... Όλοι είμαστε γνωστοί, κύριε Παπά, σε αυτή τη χώρα, εντάξει. Ναι. Ακριβώς αυτό λέω, κύριε Κερίδη μου, και εγώ αυτό λέω. Λοιπόν, εγώ να σας ρωτήσω, κύριε Παπά, όμως, συγγνώμη, πριν πάμε στο Χριστίδη. Μπορείτε να μας πείτε μία-δύο, μην πείτε... Χθες κάναμε ολόκληρη ημερίδα γι' αυτό. Ένα-δύο πράγματα που σήμερα θα κάνατε για να πάνε τα πράγματα καλύτερα σε μια δύσκολη στιγμή. Ναι. 7% λοιπόν, 7% οι δαπάνες για την υγεία αντί για 5%, 15.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που δεν έχει κάνει καθόλου
η Νέα Δημοκρατία, διπλασιασμό των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας. Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό αύριο όμως. Στους γιατρών. Αυτό κύριε Παπά, δεν μπορεί να γίνει αύριο. Ποιο μπορεί το κάνατε εσείς 4,5 χρόνια. Γιατί δεν τα κάνατε 5 χρόνια, κύριε Παπά. Κάναμε 20.000 προσλήψεις. Γιατί κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό σήμερα και δεν τα κάνατε τότε. Τώρα έχουμε πανδημία. Δεν αντέχετε να ακούσετε τίποτα, κύριε Ρίδη. Τίποτα δεν δώσαμε 1 δισεκατομμύριο στο ΕΣΥ σε ένα χρόνο επιπλέον των δαπανών. Έχει καταλάβει ο κόσμος. Κύριε Υπουργέ, να σα ρωτήσω κάτι. Εσείς θα επιλέγατε ως στρατηγική το lockdown? Το lockdown πρέπει να είναι στοχευμένο και να έρχεται όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια. Ήρθε το πρώτο lockdown. Όχι πειθαρχήσαμε απλώς. Δώσαμε και πολιτική συνένεση για να γίνει και να προετοιμαστεί η κυβέρνηση για το ενδεχόμενο δεύτερο κύμα. Όπου όλοι γνωρίζαμε ότι ενδεχομένως θα έρθει. Και ήρθε. Και διαπιστώσαμε ότι όταν ήρθε το δεύτερο κύμα δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα για να προετοιμαστούμε. Αυτό λέω από την αρχή. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, επειδή για να ακούσουμε και τη δική σας εκτίμηση. Κύριε Ξενάκη, κοιτάξτε να δείτε. Η ΚΕΔΕ είναι αυτή η οποία έχει στείλει τελεσίγραφο να εμβολιαστούν οι άνθρωποι οι οποίοι όταν περισσεύουν τα εμβόλια έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες πρώτης ανάγκης των Δήμων. Εργαζόμενοι στην καθαριότητα, ας πούμε. Ναι, σωστά. Ναι. Για παράδειγμα, βοήθεια στο σπίτι και ούτω καθεξής. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή επιλογή για να σηματοδοτήσουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δίνουν τη μάχη για εμάς παίρνουν τα εμβόλια. Δεν μπορώ να φανταστώ το ότι τυχαίνει όλοι αυτοί οι οποίοι εμβολιάζονται εκτός σειράς να είναι αξιωματούχοι. Υπάρχουν λίστες οι οποίες μπορεί να αφορούν τα σώματα ασφαλείας. Υπάρχουν λίστες σαν τους υπαλλήλους οι οποίους σας περιέγραψα προηγουμένως. Ναι. Υπάρχουν λίστες οι οποίες αφορούν ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά ζητήματα και οι οποίοι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί με τον ΑΒ τρόπο να έχουν πάντοτε γαλάζια απόχρωση. Επομένως, επειδή όλα όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας, νομίζω ότι ο κύριος Κερίδης, ο οποίος γνωρίζει και νομικά το αντιλαμβάνεται αυτό, έστω και ένας άνθρωπος να αδικείται από τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι ζήτημα. Και επειδή τον άκουσα να λέει για τους ευάλωτους ανεξαρτήτως ηλικίας, κυβέρνηση είναι, ας το κάνουν πράξη. Γιατί πράγματι μπορεί κάποιος άνθρωπος, μπορεί κάποιος άνθρωπος να είναι 60 και 65 χρονών και να μην έχει προβλήματα υγείας και κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι σε πολύ παραγωγική ηλικία, 20, 25, 30 και καλείται να δουλέψει ή να πάει έξω από το σπίτι του για να κάνει μια σειρά από υποχρεώσεις όταν επιτέλους ανοίξουν όλα αυτά, να μην έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Άρα η κυβέρνηση εκτός από τη θεωρία πρέπει να προχωρήσει και σε πράξεις, κύριε Ξενάκη, γιατί μέχρι τώρα επιλέγει να χρησιμοποιεί πολλή επικοινωνία και από την ουσία διαρκώς βλέπουμε ρογμές σε ένα οικοδόμημα το οποίο έχει κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο. Ξέρετε, λένε πολύ. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Και εσάς. Ναι. Σας ρωτήσω... το λένε και εσάς. Επιτρέψτε μου να πω μόνο αυτό. Ναι. Να ρωτήσω και εσάς κάτι εσάς. Που είστε, ας πούμε... Μέτρα πάνω στα μέτρα, ο κόσμος τρελαίνεται. Ναι. Και μηνύματα διαφορετικά επίσης θα συμπληρώσω εγώ από διαφορετικούς. Λοιπόν, όμως, θα ήθελα να μου πείτε εσείς την άποψή σας ως, ας πούμε, τρίτος στη συζήτηση αυτή, μιας μεγάλης έντασης των τελευταίων εβδομάδων, για το ότι γίνονται συγκεντρώσεις καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας, συγκεντρώσεις υποστήριξης, κάποιοι λένε του Κουφοντίνα, κάποιοι λένε του δικαιώματος, του κράτους δικαίου. Λοιπόν, ο καθένας επιλέγει ό,τι νομίζει, εν πάση περιπτώσει. Η άποψή σας για τις συγκεντρώσεις αυτές ποια είναι? Κοιτάξτε, γιατί είπαμε έτσι, ώρα πολύ και κουβεντιάζουμε για τα λεωφορεία, για τα σχολεία, για όλα, αλλά θα ήθελα να ακούσω την άποψη γι' αυτό. Ναι. Κύριε Ξενάκη, δεν υπάρχει κανένας ο οποίος θα πει ότι δεν κολλάει στις πορείες ή ότι δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία ή δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία το να είναι συνωστισμός σαν αυτόν τον οποίο βλέπουμε. Αν και ο κύριος Χρυσοχοΐδης κάποια στιγμή σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη είπε ότι στην Ήπεθρο δεν κολλάει, το είχε πει. Δεν το λέω καθόλου ειρωνικά. Παντού κολλάει κατά τη γνώμη μου, αναλόγως στο συνοστισμό και την απόσταση. Το ζήτημα είναι, κύριε Ξενάκη, ότι πρέπει να παίρνουμε καθαρή θέση στα ζητήματα. Κατά την άποψή μου, είναι αναφέρετο δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να διαμαρτύρεται ειρηνικά στο δρόμο.
Κατά την παρούσα φάση που η πανδημία είναι εδώ, αυτό δημιουργεί ένα συγκεκριμένο κίνδυνο και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, με αφετηρία τη συζήτηση για τον νόμο της κυρίας Κεραμέως, αυτή την πανευρωπαϊκή πρωτοπορία την οποία έφερε με την αστυνομία των πανεπιστημίων η Νέα Δημοκρατία, είχαμε πει ότι δεν θα έπρεπε τέτοιου είδους ζητήματα να συζητώνται σε αυτή την περίοδο. Γιατί αυτό δημιουργεί αντίδραση, βγαίνει κόσμος στους δρόμους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργούνται εντάσεις για ίσονο σημασία ζητήματα την ίδια ώρα που οι ανισότητες μεγαλώνουν, οι προκλήσεις είναι εδώ, ωραία. Η Τουρκία λοιπόν, κάνει... Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Κύριε Κερίδη, για να ακούσουμε και τη δική σας άποψη γι' αυτό. Καταρχάς, να είμαι ξεκάθαρος και σαφής ότι όποιος παραβιάζει την ουρά, όποιος παρανομεί και περνάει τη σειρά του που του δίνει το σύστημα, είναι υπόλογος και απολύτως καταδικαστέως. Και αν η θέση όμως... σας για τους βουλευτές, η θέση σας για τον εμβολιασμό των βουλευτών είναι θέση της Νέας Δημοκρατίας, είναι η προσωπική σας πρόταση. Μπορείτε να μου το διευκρινίσετε λίγο αυτό. Κύριε Χριστίδη, επειδή είναι κάτι το οποίο το έχω συζητήσει και με τους βουλευτές σας του Κινάλ, υπάρχει ένας προβληματισμός σε όλους μας για το πώς θα λειτουργήσει η Βουλή πλήρως. Πλήρως. Το θέμα δεν είναι προσωπικό και δεν αφορά εμένα ή τον συνάδελφό μου τον έναν ή τον άλλον. Το θέμα είναι ζήτημα δημοκρατίας. Και σας είπα ότι όταν είναι να πεταχθούν εμβόλια, όπως εμβολιάζουμε το στρατό και την αστυνομία και πολύ καλά κάνουμε και έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό απώλειας των εμβολίων, ενδεχομένως κάποια στιγμή, για να μην πάμε το καλοκαίρι, να το δούμε και αυτό. Εγώ δεν μπήκα στην πολιτική για να λαϊκίσω. Δεν μπήκα για να γλύψω και μπήκα για τα δύσκολα και για να λέω τις αλήθειες όπως εγώ τις αισθάνομαι. Και λοιπόν, πρώτα η ευάλωτη, επιτρέψτε μου, πρώτα η ευάλωτη, ναι. Ο πρόεδρος έχει πει ότι λειτουργείται μια χαρά το κοινοβούλιο, έστω και με τα μέτρα. Το κοινοβούλιο λειτουργεί όσο καλύτερα γίνεται, υπάρχουν οι τηλεδιασκέψεις, όμως από ένα σημείο και μετά κάτι το οποίο θα έπρεπε η ίδια αντιπολίτευση να το ζητά, η ίδια αν δεν λαϊκίζε και αν δεν γινότανε ουρά ενός ακροδεξιού κόμματος, το οποίο το έχει σημαία του αυτό για να κατηγορήσει το πολιτικό σύστημα. Είναι μεγάλη κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Είπατε κάτι, από εκεί και πέρα. Πρώτα η ευάλωτη, επιτρέψτε μου. Όχι μια λογική. Μην επιτίθεστε στους άλλους, όχι την αντιπολίτευση γενικά ως λαϊκιστές, επειδή μπορούν να το βλέπουν διαφορετικά από εσάς. Εγώ, ας πούμε, που δεν θεωρώ ότι είμαι λαϊκιστής, θέλω να σας ρωτήσω και εσάς και τον κύριο Παπάντη και τον κύριο Χριστίδη, πόσα τεστ κάνετε την εβδομάδα στη Βουλή για να ακούσει και ο κόσμος που τα βλέπει με το τουφέκι τα τεστ. Λοιπόν, αφήστε τα εμβόλια. Να κάνετε, εγώ λέω, 300 γίνει να κάνουν για να νομοθετούν. Να γίνεται και διαβούλευση για το νομοσχέδιο, να μην έχουν καταφέρει. Καταρχάς, ακούσαμε το πρωτοφανές ότι η Ευρώπη των 27. Όχι, πείτε μου, απαντήστε μου όμως, πόσα τεστ κάνετε. Σας απαντώ αμέσως. Ναι. Όχι, στην Ευρώπη εσείς, των 27. Δεν είστε μόνο βουλευτής, έτσι. Στην Ευρώπη των 27, σύμφωνα με τον κύριο Παπά, είμαστε 300. Το ακούσαμε και αυτό στα μαθηματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, η Ευρώπη, μας είπατε ότι είμαστε 300 στα τεστ. Μιλάτε. Ναι, πόσες χώρες έχει η Ευρώπη, η γεωγραφική 27 περιοχή, εγώ ξέρω, η Ευρωπαϊκή και... Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ είπα Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και η γεωγραφία. Η Ευρώπη. Πόσες χώρες λοιπόν έχει η Ευρώπη, κύριε Παπά. Τι να πω τώρα. Μα τι να πω. Υπάρχουν 29 χώρες, χώρες λοιπόν. Μας, 29 χώρες καλύτερα από εμάς. Πείτε μας λοιπόν πόσες είναι οι χώρες της Ευρώπης. Μόλις λιγότερες από 50 αν μετρήσετε για τα κρατήδια, κύριε Κερίδη μου. Α, μάλιστα. Ναι, μήπως έχετε το νούμερο το σωστό. Υπάρχει και η Κεντρική Ευρώπη 47-48, θα σας γελάσω. Για να το διασκεδάσουμε λίγο. Ναι, εγώ λέω απλώς... να το διασκεδάσουμε. Λοιπόν, εγώ αναφέρθηκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε στο μέσο όρο, ασχέτως των στοιχείων που δίνει ο κύριος Παπάς, τα οποία εγώ πάντοτε τα λέω και τα ξέρω και ας μην πέφτει στην παχύδα να τα αμφισβητήσει. Μπορείτε να παίξετε τηλεπαιχνίδι 41-1, αλλά απαντήστε μου κιόλας, κύριε Κερίδη. Εσείς ή ο κύριος Παπάς, πόσα τεστ κάνουν οι βουλευτές? Η πολιτική δεν είναι τηλεπαιχνίδι. Δεν το ξέρω, κύριε Καραμέρο. Δεν το ξέρω πόσα τεστ κάνουν οι βουλευτές. Ούτε τα μετράω των βουλευτών. Δεν ξέρω τα στοιχεία. Εγώ ξέρω ότι και στη Βουλή και σε Υπουργεία και σε άλλους θεσμικούς φορείς, δεν θέλω να πω περισσότερα, γίνονται αφιδώς τα τεστ. Τα rapid test. Έτσι, για τα οποία οι πολίτες
Έχουν δυσκολία και το ξέρετε. Παντού πρέπει να γίνονται τα τεστ και γίνονται 50.000 όλη τη χώρα κάθε μέρα και είναι ένα πολύ υψηλό νούμερο το οποίο το καταφέραμε κυρίως μετά το φθινόπωρο. Και στο δεύτερο κύμα τα πήγαμε καλύτερα από την Ευρώπη. Είναι ψέμα να λέει κανείς για το δεύτερο κύμα. Δείτε τι έγινε στην Πορτογαλία της κεντροαριστεράς, δείτε τι έγινε στο Βέλγιο, δείτε τι έγινε στην πλούσια Ελβετία, για να μιλήσουμε για την όλη Ευρώπη, πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εξήγαγε μεθ, νοσηλευόμενους σε μεθ στη Γερμανία, όπως κάνανε πάρα πολλές χώρες. Η Ελλάδα τα πήγε καλύτερα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Έχουμε μπροστά μας πραγματικά μια δυσκολία να αντιμετωπίσουμε, ιδίως τώρα το Μάρτιο. Πρέπει να σκύψουμε στα παιδιά μας που είναι μακριά από το σχολείο. Πάντως, όσο καλά και αν λειτουργήσε η τηλεκπαίδευση, που είναι μια ακόμα επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησής μας, η οποία πολεμήθηκε συστηματικά από την αντιπολίτευση. Πρέπει να σκύψουμε στους ευάλωτους, κυρίως τους κάτω των 60, οι οποίοι καθυστερούν και πρέπει να τους δώσουμε πίσω τη ζωή τους όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και αυτή είναι και η δικιά μου έγνοια. Έχω και στο δικό μου οικογενειακό περιβάλλον τέτοια περιστατικά και το λέω με ταπόνου, και πρέπει να αφήσουμε έξω τον λαϊκισμό και τα εύκολα τα λόγια τα μεγάλα, να λέει η κυβέρνηση κάνουμε Α, να λέει η αντιπολίτευση γιατί δεν κάνετε Β, και να παίζουμε την κολοκυθιά, να δίνουμε 27 δισεκατομμύρια και να μας λένε γιατί δεν τα κάνετε 30, να κάνουμε 1.300 μεθ και να μας λένε τώρα θα τις διπλασιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει ανακοίνωση για το τι καλά θα τα κάνει στο ΕΣΥ. 5 χρόνια στην εξουσία δεν το έκανε. Κύριε Παπά, ένα σχόλιο. Τι να πω εδώ. Εμείς και το ΕΣΥ στηρίξαμε και την πρωτοβάθμια υγεία στηρίξαμε και 20.000 προσλήψεις κάναμε. Και μάλιστα σε καιρό μη πανδημίας. Στον καιρό της πανδημίας, μία δημόσια παρέμβαση έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας. Μία μεγάλη δημόσια παρέμβαση είναι έξω από τις ιδεολογικές συντεταγμένες της Νέας Δημοκρατίας. Και η Νέα Δημοκρατία σκοπίμως αυτή τη στιγμή δεν ενισχύει με μόνιμο προσωπικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να μην υπάρξει ακόμα, λεπτό, όμως, πιο κύριε Παπά, ακόμα πιο επανέλθει. Αν κάνατε 20.000, αν κάνατε 20.000 προσλήψεις, γιατί τα νοσοκομεία έχουν τόσα κενά τώρα, τα οποία θα καταγγέλλετε κιόλας. Γιατί, ποιος σας είπε ότι δεν είχαν ακόμα περισσότερα κενά. Ποιος σας είπε, εμείς δίναμε τη μάχη για το 1:5 και υπερακόντιζε η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παπά, πόσες μεθ μας αφήσατε. Για το ένα, για να το μιλήσουμε συγκεκριμένα, γιατί αυτά τα στοιχεία δεν είναι τα σωστά. Πόσες μεθ μας αφήσατε. Εμείς αυξήσαμε τις μεθ κατά 150 εκτός πανδημίας. Λέτε ψέματα στον κόσμο. Εμείς πόσο τις αυξήσαμε, κύριε Παπά. Με 300 μεθ είναι στο κόκκινο η Αττική. Σταματήστε. Ωραία. Να λέτε ψέματα. Εμείς πόσες μεθ προσθέσαμε. Εσείς βάλατε 150, λέτε. Δεν υπάρχουν τα νούμερα που λέτε. Ωραία. Εμείς, πείτε εσείς ποια είναι τα νούμερα. Λοιπόν. Μα τι να πείτε σας τα νούμερα. Εμείς πόσες μεθ βάλαμε. Εγώ δεν σας τα λέω. Πείτε τα εσείς. Κύριε Κερίδη, να μην κάνουμε διάλογο κοφών. Αυτή τη στιγμή οι ανακοινωμένες μεθ, αν δεν κάνω λάθος, είναι λίγο πάνω από 400. Ισχύει. Πώς γίνεται λοιπόν να είναι στο κόκκινο όλες οι μεθ στην Αττική. Κύριε Παπά, σας ρώτησα κάτι. Είπατε ότι βάλατε 150 μεθ στα 5 χρόνια που κυβερνήσατε. Κύριε Παπά, η μεθ δεν είναι μόνο για COVID. Μπαίνουν και άλλοι άνθρωποι στις μεθ. Μια στιγμή. Είναι πολύ απλό το πράγμα, κύριε Ελευθερόγλου. Δεν μπαίνουν μόνο άνθρωποι που είναι από COVID. Ο κύριος Παπάς είπε ότι στα 5 χρόνια πρόσθεσαν 150 μεθ. Στα 18 μήνες της Νέας Δημοκρατίας, πόσες μεθ προσθέθηκαν συνολικά, COVID και non-COVID. Αμφιβάλλω αν πόσες έχει προσθεθεί οτιδήποτε εκτός από αυτά που σας έδωσε η Βουλή. Δεν λοιπόν, είμαστε στο ίδιο σημείο που είμαστε ψεύδεστε. Λοιπόν, και ψεύδεστε ανέσχυντα. Η μεθ είναι 1.360 και αυξήθηκαν συνολικά κατά 800 κρεβάτια μεθ. Κύριε, κύριε, σε 18 μήνες. Αυτά είναι στοιχεία επίσημα. Με συγχωρείτε τώρα, γιατί εδώ έχουμε πρόβλημα. Διότι αν ο κύριος Παπάς λέει ότι αυξήθηκαν κατά 50, που ήταν η δωρεά της Βουλής, ενώ τα επίσημα στοιχεία μιλάνε για 850. Ναι, σας ρωτάω, λέω μια διευκρινιστική ερώτηση κάνω. Μήπως συμπεριλαμβάνεται και τα κρεβάτια με απλό αναπνευστήρα. Λοιπόν, και σας λέω λοιπόν ότι τα κρεβάτια με απλό αναπνευστήρα είναι 4.500. Λοιπόν, είναι οι απλές κλίνες. Τώρα μπαίνουμε σε μια αριθμό. Ενώ εγώ σας μιλάω για τις μεθ
Γιατί πάτε να τα μπερδέψετε και πιαστήκαμε εδώ τώρα. Δεν θα βρούμε για άκρη. Συν 850 λοιπόν, κλίνες μεθ. Παρακαλώ όλους, με συγχωρείτε. Επειδή είναι μια συζήτηση αυτή τώρα στην οποία με αριθμούς θα μπλέξουμε τους αριθμούς. Η μεθ αυτή τη στιγμή είναι σε κρίσιμο σημείο. Γίνεται μια προσπάθεια να αυξηθούν και μαθαίνουμε ότι τις επόμενες μέρες θα προσθεθούν κι άλλες. Από γιατρούς το μαθαίνουμε αυτό, έτσι, για να έχουν για να άλλο αυτό, κύριε Ξενάκη. Όχι. Κι άλλο να αμφισβητούμε τα στοιχεία ωραία, της δουλειάς που έγινε είναι το προηγούμενο 18μήνο ανερυθρίαστα και στα βγάλουμε μούτρα μας. Θα σας παρακαλούσα όλους, επειδή το ξέρετε σε αυτήν την εκπομπή, το κάνουμε κάθε φορά. Διότι έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Λοιπόν, διότι εδώ για να συμφωνήσουμε, τα επίσημα κατατεθειμένα στη Βουλή, τα οποία τα έφερε το Υπουργείο, τα έχουν πει η Επιστημονική Επιτροπή, δεν είναι δυνατόν η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι λοιπόν, ένα κόμμα του κύριε Κερίτη, σας παρακαλώ πάρα πολύ και όλους παρακαλώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο στους τηλεθεατές μας. Θερμή παράκληση, επειδή είναι μια πολύ θερμή συζήτηση και οι τοποθετήσεις όπως κάθε μέρα να είναι όπως πρέπει να είναι για τους λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Πάμε στον κύριο Αποστολόπουλο. Καλησπέρα κύριε Αποστολόπουλο, σας ακούμε από το Ήλιον. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, ακούω. Θέλω να πω κάτι. Πέστε μας. Ειδικό στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει πολιτική πάνω στα 6.500 τόματα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, καταγράφηκε το ερώτημά σας. Νομίζω ότι θα απαντηθεί στο τέλος της συζήτησης αυτής. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μπέργκο. Καλησπέρα, κύριε Μπέργκο, σας ακούμε. Δεν με ακούτε? Βεβαίως, σας ακούμε. Πέστε μας. Γεια σας, κύριε Ξενάκη, και στους συμπαριστάμενους εκεί. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κερίδη κυρίως. Για ένα θέμα που αφορά, ας πούμε, τις ευπαθείς ομάδες. Εγώ είμαι ηλικίας 68 ετών, πανεπιστημιακός πρώην και στη μέση εκπαίδευση, μάλιστα, καθηγητής μαθηματικών, και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ηλικίας 68 ετών, είμαι καρδιακός και έχω διαβήτη υψηλού κινδύνου. Γιατί να μην ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο που ξεκίνησε οι εμβολιασμοί πρώτα στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, αν δεν κάνω λάθος, και μετά τις ευπαθείς ομάδες. Ναι. Και αυτή τη στιγμή να είμαστε μια ηλικία 65 έως 75 ετών να περιμένουμε, να φοβόμαστε μην τυχόν κολλήσουμε, ας πούμε, αυτό το καταραμένο ιό. Μάλιστα, κύριε Μπέργκο. Δεν μπορώ να καταλάβω, λοιπόν, ας πούμε, για ποιο λόγο. Επειδή το ερώτημα αυτό, εγώ θα πω, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπέργκο, επειδή το ερώτημα αυτό το έχουμε θέσει και εμείς στους ειδικούς. Η απάντηση είναι ότι την εισήγηση για τη σειρά των εμβολιασμών την κάνουν οι επιστήμονες. Δεν την κάνουν οι βουλευτές και οι πολιτικοί. Γίνονται από τους επιστήμονες. Λοιπόν, θα μας πούνε όμως μετά. Και, συγγνώμη, κύριε Κερίδη, συγγνώμη, να πάμε στον κόσμο και θα συνολικά θα απαντηθούν μετά αυτά τα πράγματα. Λέω εγώ, επειδή το ρωτάμε και εμείς κάθε μέρα αυτό, τι γίνεται με τις ευπαθείς ομάδες. Φωνάζουν και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Το σημειώνω για να το σημειώστε το. Πάμε στον κύριο Χρυσό. Καλησπέρα σας, κύριε Χρυσέ, σας ακούμε. Από το Ελληνικό, σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Ναι, ναι. Να είστε καλά και εσείς στο πάνελ, δηλαδή. Πέστε μας. Ήθελα να πω κάτι. Είμαι 68 χρόνια κι εγώ. Έχω αγωνιστεί μόνο στο πεζοδρόμιο να μεγαλώσω 4 παιδιά. Να μου επιτρέψει χωρίς να παρακολουθεί ο κύριος Κερίδης, τον οποίο δεν ήξερα, δεν θα τον γνώρισα τώρα από την Νέα Δημοκρατία και μετά. Ζει σε άλλο κόσμο, σε άλλη χώρα. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να δει τι γίνεται στην Ελλάδα. Αν εκεί στο, κάποιον από τους τέσσερις είχατε έναν Έλληνα πολίτη, ο οποίος είχε αγωνιστεί για αυτή τη χώρα. Και να πούμε το άλλο, έχει προσφέρει και παιδί σε αυτή τη χώρα. Ναι. Και να δείτε τι. Κύριε Χρυσέ, ευχαριστούμε. Το θέσατε το ζήτημα και νομίζω με ευγενικό τρόπο. Ο καθένας βέβαια έχει δώσει, νομίζω, τη δική του παρουσία στον χώρο αυτό. Θα απαντήσει ο κύριος Κερίδης όμως αμέσως μετά, θα απαντήσω εγώ για εκείνον. Πάμε στον κύριο Αριστόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Αριστόπουλε. Ναι, καλησπέρα. Κορυδαλό, πέστε μας, ναι, ναι. Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε. Πολύ καλά, σας ακούμε. Πέστε ωραία, μας. Εγώ θέλω να ξεφύγω λίγο από το θέμα και ήθελα να σας πω ότι η Βουλή εκπροσωπείται από 6 κόμματα. Ναι. Το γεγονός ότι τόσο στις προηγούμενες παρεμβάσεις της κυρίας Σπίτου, όσο και εσάς που σας αξιολογώ σαν πολύ έτοιμο δημοσιογράφο, είναι τα υπόλοιπα κόμματα δεν εκπροσωπούνται. Αύριο θα έχουμε και από άλλα κόμματα εδώ μαζί μας. Σας απαντώ. Ρωτήσω, ναι. Γενικά, ότι τους προσκαλείτε και δεν έρχονται, οπότε είναι απτόπιμα εκ μέρους των. Όχι. Ή δεν τους προσκαλείτε. Θέλω να είμαι πολύ εντύμως, θα σας πω ότι προσκαλούμε των άλλων κομμάτων εκπροσώπους και έχουμε πιο αραιά από ό,τι έχουμε των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, διότι κακά τα ψέματα είναι τα δύο κόμματα που το ένα κυβερνάει και το άλλο κυβέρνησε και φιλοδοξεί να ξανακυβερνήσει. Αυτό είναι.
Λοιπόν, κύριε Αριστόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο θα έχουμε και εκπροσώπους άλλων κομμάτων εδώ μαζί μας. Πάμε στην κυρία Κολοκοτρώνη. Καλησπέρα, κυρία Κολοκοτρώνη. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, σας ακούω. Εμείς σας ακούμε. Ναι, ναι, μια χαρά. Πέστε μας. Πέστε μας, σας ακούμε. Κυρία Κολοκοτρώνη. Ο κύριος Μητσοτάκης πού θα κάνει συγκροπέμπτη έξω που έκλεισε όλους τους άλλους μέσα. Το τρελάδικο, έχει τρελάδικα ετοιμάσει. Τώρα όλοι σπίτι μας θα κάνουμε. Εμείς εδώ δηλαδή στο στούντιο, αλλά ναι, θα είμαστε εδώ αύριο. Σπίτι που θα κάνουμε. Πηγαίνει στις εξοχές όμως και κάνει τα τραπέζια του. Και το λοιπόν, άλλο. Κυρία Κολοκοτρώνη, σας ακούσαμε. Καταλάβαμε τι εννοούσατε. Το είπε και πριν ο κύριος Παπάς για την Ικαρία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε νομίζω στον κύριο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλο, και σε εσάς. Και να κλείσουμε, νομίζω. Κύριε Θηλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Μια και βρίσκεται ο κύριος Παπάς, θα τον παρακαλώσω πάρα πολύ να μεταβιβάσει στον κύριο Τσίπρα. Να ζητήσει ένα συγγνώμη για το μάτι. Δεν έχει ζητήσει. Μάλιστα. Στο μνημόσιο που θα γίνει το καλοκαίρι να πάει και ο κύριος Παπάς και να λοιπόν, πάει και ο κύριος Τσίπρας. Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Όχι χαρακτηρισμούς. Τέλος, νομίζω έχει χαρακτηρισμούς. Από την επόμενη μέρα. Πάμε για το μάτι, την επόμενη μέρα. Πάμε και στον κύριο Γεωργιάδη. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη. Και να κλείσουμε, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Κύριε Ξενάκη, το 2015 ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Το 2019. Κίνημα αλλαγής. Μάλιστα. Τώρα, για καλό το λέω τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Τσίπρας να επιμένει να κάνει αυτά που έκανε το 2015. Δηλαδή προσλήψεις, σειρά, παραμάγαζα και αν δεν αφήσει αυτή τη πολιτική της καταστροφολογίας, της υγιής προπαγάνδας και του μηδενισμού, δεν πρόκειται να ξαναφύγει. Κάνει καλό. Κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν μπορούμε δυστυχώς. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ουρά στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν μπορούμε άλλους. Για να δώσουμε το λόγο, γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνθηκαν. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, για να σας ακούσουμε εσάς, επειδή κάνανε και κάποιες αναφορές που αφορούν την κυβέρνηση ο κόσμος. Αν θέλετε να κάνετε κάποια τοποθέτηση. Κοιτάξτε, έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και γίνεται μεγάλη κουβέντα στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική ομάδα για τους ευάλωτους πραγματικά. Να πούμε τα στοιχεία ότι μέχρι το Πάσχα, τέλη Απριλίου, δηλαδή 2 Μαΐου είναι το Πάσχα, η πρόβλεψη είναι ότι θα έχουν εμβολιαστεί όλοι οι άνω των 60, που είναι ένα μεγάλο νούμερο. Είχαμε το γνωστό ζήτημα με την AstraZeneca, το εμβόλιο, το οποίο αποφασίσαμε, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να το χορηγήσουμε στους κάτω των 65, και άρα ξεκινάμε από αυτή την ομάδα. Και υπάρχει αυτό το κενό τώρα, σήμερα, το οποίο σύντομα θα καλυφθεί, των ηλικιών μεταξύ 65-75. Αλλά νομίζω ότι τρέχουν πολύ γρήγορα οι εμβολιασμοί πια και θα τρέξουν ακόμα περισσότερο τώρα που θα έρθει και το μονοδοσιακό, μιας δόσης δηλαδή, εμβόλιο της Johnson & Johnson. Το οποίο πραγματικά θα φέρει επανάσταση στον τρόπο. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά τα τρία εμβόλια, της Moderna, της Pfizer και της AstraZeneca. Θα προσθεθεί της Johnson & Johnson και νομίζω ότι το σύστημα αντέχει το δικό μας για πολύ περισσότερους εμβολιασμούς. Το ξέρετε. Απλώς δεν έχουμε τα εμβόλια. Μακάρι είναι, όπως μου λέει και το κοντρόλ, αν τα αφήσει ο κύριος Biden, γιατί τρέχουν οι εμβολιασμοί στην Αμερική με ρυθμούς απίστευτους. Τα αγοράζει σε υψηλές τιμές. Όλα σε υψηλές τιμές. Έτσι. Όπως έκανε το Ισραήλ και η Μεγάλη Βρετανία. Και θα πάει να κάνει να πούμε ότι η Ευρώπη έχει και λίγο θάλασσα στο κομμάτι αυτό. Ναι. Να πούμε ότι οι περισσότερες χώρες του κόσμου δεν εμβολιάζονται ακόμα. Δεν εμβολιάζονται. Λοιπόν. Η Ευρώπη είναι πολύ πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, αλλά φυσικά υπολείπεται των Αγγλοσαξονικών, Βρετανίας και Αμερικής. Έχετε δίκιο. Από εκεί και πέρα, να δούμε τι θα κάνουμε και με τους ευάλωτους, τους πιο νέους, πραγματικά πολύ εκεί. Αυτό. Οι να το κοιτάξετε λοιπόν, κύριε Κερίδη. Από... Συγγνώμη, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο και πρέπει να μιλήσουν, να τοποθετηθούν και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Χριστίτης, έστω σύντομα να κάνουμε ένα σχόλιο και να κλείσουμε. Θα σας πάρω το λόγο, ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι μιλάμε περίπου μία ώρα τώρα με μικρά διαλυματάκια. Κύριε Παπά, πολύ γρήγορα αν μπορείτε, ένα σχόλιο για να κλείσουμε. Χρειάζονται γενναίες παρεμβάσεις, τις οποίες δεν μπορεί να κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς δεν προετοιμάστηκε για το βέβαιο ενδεχόμενο των νέων κυμάτων του κορονοϊού και το τίμημα το πληρώνουν οι πολίτες, οι ιδιοκτήτες των μικρών καταστημάτων και οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, και εσείς αν μπορείτε να με βοηθήσετε, όπως ο κύριος Παπάς, θα το εκτιμήσω. Κύριε Ξενάκη, η δικιά μου σκέψη είναι στα παιδιά αυτά που είναι 16, 17, 18 χρονών και προετοιμάζονται μετά από 2 χρόνια κλεισμένα μέσα στο σπίτι για τις πανελλαδικές τους εξετάσεις κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Μιλάμε για μια γενιά η οποία έχει ζήσει εξαιρετικά δύσκολα και πολύ πιεσμένα και ελπίζω και πιστεύω πολύ γρήγορα να τους δώσουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια καλύτερη ζωή, γιατί μετά τα 10 χρόνια των μνημονίων έρχονται και αυτά της πανδημίας
και δημιουργούν γνωστές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα. Επομένως, να έχουμε στο μυαλό μας και αυτά τα παιδιά. Κύριε Χριστίδη, κύριε Παπά, κύριε Κερίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις σας για την ενδιαφέρουσα ζωηρή συζήτηση.